φάση του σεναρίου, μεικτό σουλαμό ελληνικών Λέοπαρτ και αμερικανικών Abrams προωθούνται στο πεδίο βολής και εκτελούν πυρά. Συνολικά 5 φάσεις συνέθεταν το τελικό σενάριο της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων Ολυμπιακή Συνεργασία 2022 μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μονάδες του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού από Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο συνεργάστηκαν με δυνάμεις της 101 αερομεταφερόμενης μεραρχίας των Αμερικανών. Της αεροπορίας στρατού παρήχαν ομπρέλα ασφαλείας για την κίνηση των τμήματων στο πεδίο ή εκτελούσαν αναγνωριστικές πτήσεις, αποκαλύπτοντας τη σύνθεση των εχθρικών δυνάμεων στα τμήματα που αμέσως μετά θα παρήχαν πυρά. Μέσω της άσκησης Ολυμπιακής Συνεργασία 2022 στο πεδίο βολής στο Πετροχώρι της Ξάνθης. Προηγουμένως υποστήριξαν με πυρά καναδικά F-18 και τώρα υποστηρίζουν F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Πλεονέκτημα εδάφους έδωσαν από αέρος η 71 αερομεταφερόμενη ταξιαρχία και δημιουργία του 502 Συντάγματος Πεζικού των Αμερικανών. Πραγματοποιήθηκε και μεταφορά όλμων στο πεδίο που επιχειρούσαν με αεροκίνηση. Στην φάση της αντεπίθεσης, το ατσάλι των αρμάτων μάχης έδωσε τη χαριστική βολή στις εχθρικές δυνάμεις. Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησε ο διοικητής της πρώτης στρατιάς, αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, εκπροσωπώντας τον αρχηγό ΓΕΘΑ και τον αρχηγό ΓΕΣ, και ο διοικητής ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την απόδοση των στρατιωτών μας και των μέσων μας και ευελπιστούμε να μην χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. We greatly appreciate the hospitality of our Hellenic partners and look forward to many more exercises to come. Showing the solidarity of NATO, we are truly stronger together. Παρόντες ήταν επίσης παρατηρητές από την Κύπρο και την Αίγυπτο, ενώ ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών Λυκείου της Ξάνθης. Επιλέξαμε τους καλύτερους μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου. Πραγματικά οι εντυπώσεις που αποκόμισαν είναι εκπληκτικές. Η τελική φάση ήταν η κορύφωση μόνο μιας διμερούς συνεκπαίδευσης που διήρκησε 2 εβδομάδες και διεξήχθη σε ποικιλία εκπαιδευτικών πεδίων στην ευρύτερη περιοχή της ακριτικής Ξάνθης.